Καλησπέρα, κύριε Πέτρα. Καλησπέρα. Θέλω να τραγουδήσω στη συναυλία του Μουσικού τη Ερμιόνη και θα θαυμάσουμε και αυτή τη στιγμή. Πότε άρχισε να ασχολείσαι με τη μουσική? Άρχισα να ασχολούμαι από το 95-96. Δηλαδή αρκετά χρόνια πίσω. Το πρώτο ερέθισμα. Απλά μου άρεσε να τραγουδάω. Ήθελα να μάθω πιάνο. Η μητέρα μου όμως, επειδή είχα καλή φωνή, με πήγε στη μουσική σχολή της κυρίας Καργαρά στο Κρανίδι και μου είπε να μάθω κιθάρα για να συνοδεύω τον εαυτό μου και να τραγουδάω στους παρέες με την κιθάρα. Και έτσι ξεκίνησα. Γράφεις μουσική μόνη σου? Έγραφα παλιά, τώρα έχω σταματήσει, εδώ και καιρό το γράφω. Σήμερα ασχολούμαι λίγο, πιο πολύ ασχολούμαι με το τραγούδι πλέον. Αυτό είναι δηλαδή η ενασχόλησή μου. Πώς είναι να ένας καλλιτέχνης σε μια μικρή επαρχία όπως είναι η Ερμιονίδα? Ποιες είναι, υπάρχουν επαγγελματικές ευκαιρίες? Είναι δύσκολο. Επαγγελματικές ευκαιρίες δεν υπάρχουν. Πάντα τις αναζητάμε και με πολλή δυσκολία βέβαια βγάζει τα προστοζή. Το πιο συνήθως είναι να ασχολείσαι με κάτι άλλο παράλληλα για να βγάζει τα προστοζή και να ασχολείσαι παράλληλα έτσι, με αυτό που αγαπάς. Είτε είναι αυτό το τραγούδι, είτε είναι αυτό η μουσική, σαν μουσικός, σαν ζωγράφος, οτιδήποτε έχει να κάνει με την τέχνη. Αλλά είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Εδώ και ένα χρόνο περίπου στην περιοχή μας έχουν εμφανιστεί αρκετά μικρά γκρουπάκια τα οποία παίζονται live. Είναι κάτι νέο για την επόμενη. Πώς το βλέπεις αυτό όλο το σημαντικό τελείωμα? Είναι πολύ θετικό. Πάρα πολύ. Είναι πολύ θετικό και πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με την στροφή του κόσμου προς την τέχνη, που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει την ανάγκη να εκφραστεί, έχει την ανάγκη να βγάλει από μέσα του πράγματα, να βγάλει συναισθήματα, να βγάλει, να δώσει. Αυτό πιστεύω, δηλαδή ότι ο κόσμος έχει ανάγκες που παλιότερα τις έκρυβε μέσα του. Βρίσκει τον τρόπο να τις εκφράσει. Ξέρα μέχρι της Ελλάδας, τις νεομένες περιοχές, έχουν πάρα πολλές μουσικές εκδηλώσεις. Δηλαδή κάθε μουσικάκι έχει το πανηγύρι, το μυθλαϊκή μουσική, σου έτσι με παραδοσιακή μουσική. Γιατί νομίζεις εδώ στην Ερμιονίδα δεν μπορούσαμε να διατηρήσουμε κάτι που υπήρχε παλιότερα μέχρι τη δεκαετία του 80? Όπως, για παράδειγμα, εννοείς κύρια που γυρίζονταν, που ήταν τελώς μετά την μουσική. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε μια τοπική παραδοσιακή μουσική εδώ στην Ερμιονίδα, όπως έχουν άλλα μέρη. Εδώ στην Ερμιονίδα, επειδή είναι καθαρά τουριστικό και παραφερειστικό μέρος, έτσι, και η πολιτιστική κληρονομιά της είναι καθαρά νησιωτικής φύσεως. Δηλαδή, είναι όπως ένα, δηλαδή η παραδοσιακή της μουσική βασίζεται κυρίως στο, θέλω να πω, στα νησιώτικα τραγούδια, σε αυτά δηλαδή που έχουν, δεν ξέρω, πιστεύω, έτσι θέλω να πιστεύω. Δηλαδή δεν έχουμε, η Ερμιόνη κατά βάση δεν έχει κάποια παράδοση στη μουσική συγκεκριμένη.
μπορεί να είναι σαν πόλη, σαν επαρχία, να έχει μεγάλη, δηλαδή από αρκετό τον χρόνο να έχει παράδοση στη μουσική, αλλά δεν έχει κάποια συγκεκριμένη... Ένα τοπικό μουσικό ιδίωμα. Μπράβο, με βοηθήσατε. Ακριβώς. Θα έλεγε σε ένα νέο παιδί να ασχοληθεί με το τραγούδι, με τη μουσική σήμερα. Και αν να ασχοληθεί, τι θα του έλεγε στην πόρτα να περιμένει. Θα έλεγα ναι, να ασχοληθεί. Κάθε παιδί πρέπει να ασχοληθεί με τη μουσική. Για μένα είτε έχει ταλέντο, είτε δεν έχει ταλέντο, η μουσική είναι ένας τρόπος για να ξεχνάμε πολλά προβλήματα, να ταξιδεύουμε, να... να συναισθήματα και σκέψεις, να εκφραζόμαστε, έτσι, και να βγαίνουμε αλλού. Εγώ έτσι το βλέπω. Δύο λόγια για το μουσικό μας λόγο. Ο μουσικός σύλλογος έχει μια μεγάλη παράδοση στα μουσικά δρόμενα. Έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια και έχει μια αναδική πορεία σε ό,τι κάνει. Το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι είναι πιο χρόνια τα πολιτικά σε περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Εγώ για την ακρίβεια ήμουν μέλος της από πάρα πολύ νωρίς, από το 1990. 1999 είχα τραγουδήσει συναυλίες και είχα φύγει χρόνια και όταν επέστρεψα και φέτος που ήρθα πάλι και παίρνω μέρος, έχω δει μεγάλη αλλαγή και έτσι θέλω να βλέπω αλλαγές και μ' αρέσει στον τόπο μου να βλέπω αλλαγές και να βλέπω να ανανεώνονται.